Προσπάθει. Κύριε Μπουλού, κύριε Σουράκη, δεν πήρα από το βραβείο. Εδώ έχω κάνει και ένα λάθος. Η Καλλιόπη Φεσάρα έχει πάρει το τρίτο βραβείο ζωγραφικής. Καλλιόπη, μου έχει πάρει το βραβείο σου. Πρέπει να δώσεις το τρίτο βραβείο σου. Και αυτό θα σου δώσει ο Μίλος Φίνος. Το λένε. Και το τρίτο βραβείο ζωγραφικής της Καλλιόπης Φεσάρα. Σε καλύτερα. Διευθυντά μας κύριε Πηλυγή Αντελιάρχης, να παραδώσετε και εσείς το πρώτο βραβείο ζωγραφικής στη Χιγιά Ταματάη από την τρίτη τάξη του κοινού. Πρώτο γυμνάσιο εγώ. Συγχαρητήρια, πάντα προχθές. Γιώργος Ρουτζαμάνης, επαγγελματικό λίθιο κό. Θα τα ακούσουμε τώρα. Είδα τον Χριστό σε αγγελωτό σταυρό. Σταυρωμένο στα αριστερά είχε ένα λευκό. Στα δεξιά ένα μαύρο που το λέγανε κακό. Μα χιώνει η καλοσύνη του στο τοπίο το θα πω. Για λίγο νιώσε σαν πάντα που είναι ασπρόμαυρο και από Ασία για να νικήσει το μηνόταυρο. Ναι, ίσο το πλευρό σου να είναι ισόπλευρο. Ενωμένο πιο δυνατό είναι από ένα μονόπλευρο. Και με το ουράνιο τόξο ρίχνω βέλη τη μοίρα πάνω του να σπρώξω. Να πέσει ο ουρανός επάνω στο κεφάλι του. Να δουν τον εαυτό έτσι μέσα στο χάλι του. Και ψάχνουν μετανάστες να του βρίσουν. Και ούτε για του δικού του τίποτα δεν βρίσκουν. Χαμένη Ατλαντίδα βυθίστηκε στο αίμα. Κόκαλα μείναν όσο να τη στάθηκαν στο τέρμα. Μετά την ανάσταση του Χριστού, μετανάστης έγινε και πήγε για αλλού. Ακόμα καρφιά δαίμονες το χτυπάνε παντού. Αμαρτίες αν πάρει, θα πάρει και του ρατσισμού. Πρώτο λύκειο, Γενικό Λύκειο Αντιμάχιας. Είναι το δεύτερο βραβείο ποίησης. Ας το ακούσουμε. Ένας άνθρωπος τερπατά στον δρόμο. Για άλλους έγχρωμος, για άλλους λευκός. Για κάποιους ξένος, άσχημος ή γέρος. Τόσο μα τόσο διαφορετικός. Όποιος κι αν είναι, από όπου κι αν είναι, άνθρωπος ποτέ δεν πάβει να είναι. Μια κατάπαυστη συνήθεια, ένας πόλεμος σκληρός. Μια ακόμα προκατάληψη. Το όνομά της, ρατσισμός. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Κανείς δεν μοιάζει με κανένα. Μα όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι μαζί κάνουμε ένα. Η γνωστή κυρία Παρισίδου, συγγραφέας και φιλόλογος.
Ιβάνοφ, κατά κόσμων, εκμή, Δρέου, πρώτη λυκή, πρώτη λυκή, πρώτη Φοβάμαι τα αγκάθια που συναντώ στους δρόμους. Τρυπώνω στις γυμνές μου πατούσες και δεν μπορώ να περπατήσω. Σκίζουν τα χτυπημένα μου χέρια και δεν μπορώ να δουλέψω στα χωράφια. Και δεν με δέχονται στην οικοδομή. Κι όμως τώρα, γύρω μου ο φόβος μου, άνθρωποι έτοιμοι να ξεσκίσουν τη σάρκα μου. Ο ξένος εδώ είναι κλέφτης και εχθρός. Κι ας δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί. Η ξένη γη και τα αγκάθια της δεν τον αφήνουν να στεριώσει. Και κάθε που βρίσκει μια νέα ζωή και αρχίζει να χτίζει, του θυμίζουν πως αυτή η ζωή δεν του αξίζει. Του θυμίζουν πως τα χωριά τον φοβούνται. Του θυμίζουν πως τις πόλεις τον κυνηγούν. Κι όμως τώρα γύρω μου ο φόβος μου, άνθρωποι έτοιμοι να ξεσκίσουν τη σάρκα μου. Δεν θα τρέξω, δεν έχω πλέον το κουράγιο. Ελπίζω μονάχα εκεί που θα πάω να μην παραμείνω ξένος. Μια κοπέλα πλησιάζει, ξαπλώνει δίπλα μου. Τα μάτια της φοβισμένα. Είχαν δει το χώμα να ματώνει από το αίμα. Τα χείλη της τρέμουν. Δάκρυα κυλάνε στα μαγουλά της και καίνε τις πληγές μου. Θέλει να με βοηθήσει, μα δεν μπορεί. Είναι μόνη της. Οι νέοι δεν την ακούνε. Οι γέροι την παίρνουν για τρελή. Κι όμως τώρα γύρω μου ο φόβος μου. Άνθρωποι έτοιμοι να ξεσκίσουν τη σάρκα μου. Και τι με νοιάζει και γιατί να φύγω. Εγώ βρήκα τον παράδεισο εδώ ξαπλωμένος. Με μια γλυκιά ψυχή να με νοιάζεται. Τα μάτια κλείνουν. Μια σχέση έχει αυτό το βήμα που θα σας απαγγείλω.